6 λεπτά δευτερολογία. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εμείς. Γίνεται μια προσπάθεια να απομονώσουμε το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου από το πολιτικό του περιεχόμενο. Ότι δηλαδή είναι ένα νομικό κείμενο, άρα πρέπει να έχουν λόγο μόνο οι νομικοί. Εκείνο όμως που πρέπει να δούμε είναι ότι και η νομική επιστήμη ως πλαίσιο που δημιουργεί το δίκαιο αυτά και τα λοιπά έχει ως κύρια βάση την οικονομία. Δεν μπορεί δηλαδή κανείς να ξεφύγει από την οικονομία. Εκεί όλα, κύριε Πρόεδρε, εστιάζουν. Γιατί και το εργατικό δίκαιο έχει ως κύρια βάση την οικονομία. Και δεν μπορεί να διαχωρίσεις την οικονομία, την πολιτική, από το δίκαιο. Και στην προκειμένη περίπτωση, το διεθνές εμπορικό δίκαιο και την διασυνοριακή πτώχευση, όπως εισηγείται η κυβέρνηση. Δεν μπορεί δηλαδή να μην πάρεις υπόψη τις οικονομικές σχέσεις παραγωγής που υπάρχουν και δεν μπορεί να μην πάρεις υπόψη και τις κοινωνικές σχέσεις που υπάρχουν σε επίπεδο εθνικό, σε επίπεδο περιφερειακό όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και παγκόσμιο όπως είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμού Εμπορίου και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Πρέπει να πάρεις υπόψη βέβαια ότι και το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο δεν μπορεί να ισομερίσει τα πάντα σε όλες τις χώρες. Γιατί ακριβώς σε επίπεδο οικονομίας υπάρχει η μεγάλη ανισομετρία. Επομένως, είναι αποδεδειγμένο ότι είτε σε επίπεδο εθνικό, είτε σε επίπεδο περιφερειακό και παγκόσμιο θα επικρατήσει, ναι, ο ισχυρότερος. Και εκεί ακριβώς είναι το ζήτημα, ότι μέσα από το σχετισμό δύναμης που υπάρχει σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, ναι, οι δυνάμεις του κεφαλαίου είναι υπερισχύουν από τις δυνάμεις της εργασίας. Γι' αυτό και λέμε ότι και αυτό το δίκαιο που φέρνει σήμερα η κυβέρνηση, ναι, εξασφαλίζει τα συμφέροντα μεγάλων πολυεθνικών μονοπωλιακών ομίλων σε σχέση με τα συμφέροντα που πρέπει κατ' εμάς να κατοχυρωθούν και είναι τα συμφέροντα των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων, όπως λέμε για τον εργαζόμενο λαό. Και σε αυτό το σημείο βέβαια δεν ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Υπουργός, ότι για αυτούς τους λόγους εξαιρούνται οι τραπεζικοί όμιλοι, οι επενδυτικοί όμιλοι, οι ασφαλιστικοί όμιλοι. Όχι. Δεν είναι δηλαδή ο εθνικός κώδικας που προβλέπει τα του ελλαδικού χώρου. Γιατί πραγματικά οι ελληνικές τράπεζες έχουν κάνει επενδύσεις, εξαγορές σε πολλές χώρες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης και της Τουρκίας. Που σημαίνει δηλαδή ότι υπάρχουν ζωτικά συμφέροντα που μέσω της εξαίρεσης διαφυλάττονται προς όφελος όλων αυτών των ομίλων που είπα προηγούμενα. Εξάλλου, και το μνημόνιο που ψηφίστηκε τον προηγούμενο μήνα αναφέρει εκεί που μιλάει για τις πολιτικές του χρηματοπιστωτικού τομέα. Προβλέπει ότι θα διατηρηθεί η στενή συνεργασία με τις εποπτικές αρχές των κρατών προέλευσης και των κρατών υποδοχής σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διασυνοριακή εποπτεία. Και υπάρχει ο ευρωπαϊκός κανονισμός για την πτώχευση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και συνεχίζει, στο πλαίσιο αυτό οι αρχές έχουν πλήρη επίγνωση της σημαντικής παρουσίας των ελληνικών τραπεζών στις χώρες νοτιοανατολικής Ευρώπης, έχουν υπογραφεί μια σειρά από μνημόνια συνεννόησης με τις εποπτικές αρχές των χωρών υποδοχής, τόσο με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με μη κράτη-μέλη. Επίσης, και σημειώστε το αυτό κύριε Πρόεδρε, θα εντατικοποιηθεί η επικοινωνία με τις ρυθμιστικές αρχές στις χώρες αυτές αναφορικά με τις εκτιμήσεις του κινδύνου και τα σχέδια έκτατης ανάγκης για παροχή ρευστότητας. Ήδη οι τραπεζικοί, ασφαλιστικοί, επενδυτικοί όμιλοι έχουν εξασφαλιστεί. Γι' αυτό και τους εξαιρεί από την διασυνοριακή πτώχευση. Εμείς όμως επί της ουσίας αν διαφωνούμε με το παρόν σχέδιο νόμου. Επί της ουσίας. Γιατί κάναμε αναφορά σε συγκεκριμένα άθρα και εκεί τονίσαμε
ότι πραγματικά διαφυλάκτονται τα συμφέροντα των μεγάλων πολυεθνικών μονοπωλιακών ομίλων και των δικών μας μεγάλων επιχειρήσεων, δεν διαφυλάτονται όμως σε καμία περίπτωση τα συμφέροντα των εργαζομένων. Αναφερθήκαμε δηλαδή σε πολλά και το κυριότερο τονίσαμε ότι τονίσαμε ότι αυτοί οι μηχανισμοί για τη συντονισμένη διαχείριση επιπτώσεων διασυνοριακής πτώχευσης δεν μπορεί να συμβάλλει στην διασφάλιση και τη συνδιάθρωση εργασιακών θέσεων. Και μάλιστα τονίσαμε ότι με τη συμμετοχή αλλοδαπού συνδίκου και αλλοδαπών πιστωτών σε μια πτωχευτική διαδικασία μέσα στην Ελλάδα πραγματικά εξασφαλίζονται οι πιστωτές και όχι οι εργαζόμενοι. Και είναι ακόμα πιο επικίνδυνα τα πράγματα εάν υπάρξει αναγνώριση αλλοδαπής πτωχευτικής διαδικασίας. Τότε έρχεται ο αλλοδαπός σύνδικος και νομιμοποιείται να εμφανιστεί στα ελληνικά δικαστήρια και να ζητήσει ανάκληση, ακύρωση ή την αναγνώριση της ανενέργειας πράξεων επιβαβλών για τους πιστωτές. Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να πει η σύμβαση εργασίας που υπάρχει στη συγκεκριμένη εταιρεία δυσκολεύει τα πράγματα, άρα πρέπει να καταργηθεί, όπως να καταργηθεί και ο μισθός. Άρα δηλαδή με όλα αυτά που είπα, κύριε Πρόεδρε, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι και αυτό το σχέδιο νόμου περικλείεται μέσα στη γενικότερη συντονιστική ενέργεια Ευρωπαϊκής Ένωσης, Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της ελληνικής κυβέρνησης να διαφυλαχθούν από την παγκόσμια καπιταλιστική κρίση μεγάλη επιχειρηματική όμιλη. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τζέκη.